Πάμε τώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για τη Μίνα Καραμίτρου, που θα μας ενημερώσει για τα όσα βρήκε η αστυνομία στα υποκατάληψη κτίρια, αλλά Μίνα, και για έναν 65χρονο Γάλλο που συνέλαβε η αστυνομία σε ένα από αυτά τα κτίρια. Ναι, και μιλάμε για το κτίριο στην οδό Καλλιδρομίου, στο οποίο μέσα υπήρχαν συνολικά τρία άτομα, δύο Έλληνες και ένας Γάλλος. Ο Γάλλος λοιπόν είναι, Βασίλη, ένας 65χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί ξανά πριν από περίπου 1,5 μήνα, και αυτό για επιθέσεις σε αστυνομικούς και συγκεκριμένα στη Δημηρία, στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Ενώ ο δεύτερος Έλληνας είχε συλληφθεί ξανά το 1995 στην κατάληψη του Πολυτεχνείου. Τώρα, από εκεί και πέρα, από ό,τι μαθαίνουμε, μέσα στη συγκεκριμένη κατάληψη έχει βρεθεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να γίνει σχετική έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Και από τα συνολικά 143 άτομα αλλοδαπή που βρέθηκαν στις υπόλοιπες δύο καταλήψεις, να σας πω ότι είναι ιρανικής καταγωγής, από το Ιράκ και από το Αφγανιστάν, καθώς επίσης και από την Τουρκία. Μαθαίνουμε ότι 57 από αυτούς είναι άνδρες, 51 είναι γυναίκες και 35 είναι παιδιά. Η πλειοψηφία από αυτούς έχει υποβάλει αίτημα ασύλου. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οποίοι στα χαρτιά τους φαίνεται να μην έχουν καν υποβάλει αιτήματα ασύλου. Για αυτούς θα ακολουθεί η διαδικασία της διοικητικής απέλασης. Οι υπόλοιποι όμως δεν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Μαθαίνουμε ότι αναζητούν έναν χώρο φιλοξενίας, στον οποίο μπορούν να μεταφερθούν αμέσως μετά το αλλοδαπών στο οποίο βρίσκονται τώρα για να ολοκληρωθεί η έρευνα στα χαρτιά τους. Τώρα, πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ναι, πρέπει να σας πω ότι έλεγαν σήμερα στο Open ότι αυτή είναι η δεύτερη φάση στην ουσία των επιχειρήσεων στα Εξάρχεια. Επιχειρήσεις οι οποίες ξεκίνησαν μέσα στο καλοκαίρι με τη δίωξη ναρκωτικών πάνω στην πλατεία Εξαρχείων. Περνάμε, λένε, στη δεύτερη φάση, που είναι τα υποκατάληψη κτίρια, για τα οποία υπάρχουν εισαγγελικές παρεμβάσεις και για τα οποία μάλιστα μέσα βρίσκονται αλλοδαποί. Και το επόμενο διάστημα θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε, μας λένε, πάντα κάτω από την ομπρέλα της νομιμότητας και κάτω από την ομπρέλα των εισαγγελικών λειτουργών, για την τρίτη φάση, και μιλάμε για κατηλημένα κτίρια, τα οποία είναι υποκατάληψη από αντιεξουσιαστές και στα οποία βρίσκονται και κάποιοι Ευρωπαίοι πολίτες, Ευρωπαίοι αντιεξουσιαστές, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και βρίσκονται στα Εξάρχεια. Χαρακτηριστικά πάντως θα σας πω, πηγή της Κατεχάκη μας έλεγε ότι τα Εξάρχεια θα γίνουν και πάλι μια κανονική γειτονιά. Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.